Στην πάυση του υπαρχηγού της αστυνομίας Ανδρέα Κυριάκου προχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με βάση το πόρισμα των ποινικών ανακριτών για τη διαφθορά στην αστυνομία, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του Ανδρέα Κυριάκου για δύο υποθέσεις διαρροής. Η μία για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούσαν στοιχεία της Ίντερπολ για την άφιξη Σέρβων εκτελεστών στην Κύπρο. Η δεύτερη αφορά εσωτερική μελέτη της αστυνομίας για θέματα διαφθοράς, η οποία είχε παραδοθεί στον αρχηγό τον Ιανουάριο του 2015. Για αυτές τις διαρροές είχαν γίνει δύο διοικητικές έρευνες που δεν κατέληξαν στο πρόσωπο το οποίο έκανε τη διαρροή. Ωστόσο, κατά τον Γενικό Εισαγγελέα, η εντελεχής έρευνα των ποινικών ανακριτών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος που θα μπορούσε να διαρρεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ήταν ο υπαρχηγός της αστυνομίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο εκ των βοηθών αρχηγών αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος όμως κατά την αναχώρησή του δεν θέλησε να προβεί σε δηλώσεις, παραπέμποντας σε ανακοινώσεις της Προεδρίας.